Είπες, ξεκινώ από αυτό που είπες στο τέλος, ότι μέσα σε 10-15 μέρες πιστεύεις ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα ανατρέψουν μια κατάσταση. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι αν τις πρώτες 10-15 μέρες δεν κάνουμε πράγματα που θα ανατρέψουν μια κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η αστυνομία, δηλαδή την εικόνα αυτή, για να δώσουμε μια άλλη εικόνα και να καταλάβουν ότι τα πράγματα πάνε προς άλλη κατεύθυνση, νομίζω ότι θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και γι' αυτό είχε μιλήσει και ο Τσίπρας και εγώ συμφώνησα ότι τις πρώτες 100 ώρες θα πρέπει να δούμε, τώρα 100 ώρες ενδεχόμενα να είναι έτσι, υπερβολή, αλλά τις πρώτες 10-15 μέρες ή ένα μήνα θα πρέπει να δείξουμε τι εννοούμε, πού πηγαίνουμε, πώς προχωράμε με το θέμα της αστυνομίας. Γιατί αυτή η κατάσταση, εάν την αφήσεις, εγώ έχω την αίσθηση ότι μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα σε πάρει από κάτω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχουμε περιθώρια και όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά και όσον αφορά τον προσανατολισμό μας, το τι θέλουμε, αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο τις πρώτες ώρες. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ θα συμφωνήσω με πολλά που ακούστηκαν και θα συμφωνήσω ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία είναι στην υπηρεσία όπως ήταν πάντα. Εγώ, επειδή έχω κάποια ηλικία, επειδή έχω ζήσει αυτούς τους δρόμους εδώ πέρα μέσα που περάσατε για να έρθετε, επειδή έχω ζήσει το τι δουλειά έκανε η αστυνομία επί Χούντας και τι δουλειά έκανε η αστυνομία πριν από τη Χούντα και το τι έκανε και μετά με κάποιες διαφοροποιήσεις, δεν νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Όμως αυτό που κάποιος μπορεί να πει ότι πάντα έκανε ήταν ότι ήταν στην υπηρεσία μιας κατάστασης. Ποια ήταν αυτή η κατάσταση? Ήταν η κατάσταση που είχαμε στην Ελλάδα και που έχουμε ακόμα, μια κατάσταση που οι πλουτοκράτες, μια κατάσταση, ξέρω εγώ, που το κατεστημένο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έχει στην υπηρεσία της πέρα από κάποιες εξουσίες, έχει και την αστυνομία, η οποία την βάζει και τη χρησιμοποιεί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αυτή τη στιγμή είναι στην υπηρεσία αυτών για να καταδιώκουν τη φτώχεια. Η φτώχεια έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Η φτώχεια έχει πρόσωπα τους μετανάστες, η φτώχεια έχει πρόσωπα τους φτωχούς, έχει ενδεχόμενα κάποια άλλα κομμάτια τα οποία φοβάται το καθεστώς, μην τυχόν τέλος πάντων και αυτά έχουν και αποκτήσουν άποψη, όπως μπορεί να είναι εντάξει, πέρα από τους Ρωμά, όπως είναι οι ομοφιλόφιλοι, όπως είναι διάφορες άλλες ομάδες ανθρώπων και πολιτών εδώ, που βέβαια δεν τους θέλουν να υπάρχουν καθόλου, πρέπει να είναι στο περιθώριο. Και το κακό βέβαια είναι ότι εάν δεν ξεκινήσεις παράλληλα με αυτό που είπα προηγούμενα, μία, αν θες, πώς να σου πω, να δώσεις στον κόσμο και στο λαό, ότι, δηλαδή ο κόσμος να κατανοήσει ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος δεν έχει στο μυαλό του ότι η αστυνομία είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά αυτή που κάνει αυτή τη στιγμή. Εάν ρωτήσει τον οποιοδήποτε εδώ, από εδώ και κάτω ή από εδώ και πάνω, ότι συμφωνεί, ξέρω εγώ, ότι η αστυνομία πρέπει να συλλαμβάνει, ξέρω εγώ, στον δρόμο μέσα από τον ξένιο Δία να συλλαμβάνει κόσμο, θα σου πούνε το 80% ας πούμε συμφωνούν. Συμφωνείς ότι η αστυνομία θα πρέπει, τέλος πάντων, να μπουκάρει μέσα στα σπίτια και αν πιστεύει ότι κάποιος, τέλος πάντων, δεν της αρέσει, να τον συλλαμβάνει? Ναι, θα σου πει αυτό. Οι μόνες ρογμές που έγιναν ήταν όταν η αστυνομία, πέρα από αυτά τα οποία κάνει και επιτίθεται στη φτώχεια, και εκεί βέβαια κανείς δεν έχει κανένα λόγο να πει όχι στην αστυνομία, είναι τώρα που μπήκαν στα σπίτια κάποιων εντός ή εκτός νοικοκυρέων, που δεν είναι και προσδιορισμένοι τι είναι πολιτικά, αν είναι φτωχοί, αν είναι αριστεροί, αν είναι οτιδήποτε, στη Χαλκιδική. Από τη στιγμή που μπήκανε σε σπίτια ανθρώπων στη Χαλκιδική με αυτόν τον τρόπο που μπήκανε, είναι η πρώτη ρογμή ότι τι διάλογο γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα μπαίνουν στα σπίτια μας μέσα και αρχίζουν να μας ψάχνουν μπροστά στα παιδιά μας για το τι κάνουμε ή γιατί έχουμε μία άλλη άποψη. Γιατί? Όχι για θέματα ότι ξέρεις κάποιος έκλεψε ή κάποιος έκανε ή κάποιος, ξέρω εγώ, υπεράσπισε έναν φτωχό ή έναν μετανάστη. Όχι. Γιατί αυτός πιστεύει ότι δεν πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, το Α, το Β ή το Γ, γιατί εκεί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Λοιπόν, άρα τέτοιου είδους δρογμές έχουμε μόνο στο σύστημα και αν δεν κατορθώσουμε να αλλάξουμε την άποψη ότι μπορεί να έχουμε και μία διαφορετική αστυνομία,
μια αστυνομία, λαϊκή αστυνομία θα έλεγα εγώ, η οποία θα είναι στη γειτονιά, θα είναι δίπλα στον κόσμο, θα καταλαβαίνει ο κόσμος και θα ξέρει. Εγώ θυμάμαι ότι υπήρχαν και κάτι τέτοιες περίοδοι. Υπήρχαν και κάτι τέτοιες περίοδοι που ναι, μεν ο αστυνομικός το φοβόσουνα, ο αστυφύλακας, ο χωροφύλακας, που το φοβόταν, ξέρεις, κάποιος που θα έκανε καμιά παλιανθρωπιά, ας πούμε, απαταιωνιά, τις παλιότερες εποχές, αλλά που κάποιοι τον ξέρανε εδώ. Εμείς ξέραμε εδώ πέρα ότι είχαμε έναν φίλο που περνούσε, ξέραμε ποιος ήταν αυτός, που κοίταγε δεξιά, κοίταγε αριστερά. Δηλαδή, πέρα από το ότι κοίταγε και για άλλους λόγους, γιατί κοίταγε για άλλους λόγους την εποχή εκείνη, αλλά αυτό δεν ήταν ανάγκη να κοιτάζει αυτός. Εκεί είχαν τους ασφαλίτες, είχαν το συνδικαλιστικό, είχαν την ασφάλεια που κοιτούσε, ξέρω εγώ τι γίνεται, είχαν τον άλλο με την καμπαρτίνα που είχε εφημερίδα με τρύπες και κοίταγε δεξιά-αριστερά. Αυτό ήταν πραγματικότητα, δεν ήταν πράγματα που δεν υπήρχαν. Η εφημερίδα με τις τρύπες και καμπαρτίνα και το παπούτσι το γνωστό που ήταν μητερό, που το έχουν και ακόμα αυτό, αυτά υπήρχαν και τον διέκρινες από μακριά τον ασφαλίτη. Τώρα πια δεν τον διακρίνεις. Οι μισοί τώρα έχουν λογογουρά. Άμα πάτε εδώ πέρα στις κεντρώσεις που γίνονται και ανεποκατεβείτε τη Σόλωνο, θα δείτε ότι περισσότεροι από αυτούς έχουν λογογουρά. Όταν κυκλοφορούν ως ασφαλίτες δεξιά-αριστερά, κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Άρα είναι πραγματικά μοντέρνα πράγματα, δηλαδή έχουν αρχίσει πλέον και βλέπουν τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Για να έχουν βέβαια και καλύτερο αποτέλεσμα σε μια κοινωνία σαν και αυτή που ζούμε. Άρα, έχουμε μπροστά μας μια επίθεση στη φτώχεια. Έχουμε ένα μηχανισμό που παράγει φτωχούς και έχουμε και ένα μηχανισμό καταστολής που όποιος φτωχός πάει να σηκώσει το κεφάλι, έρχεται αυτό το πράγμα που το λέμε αστυνομία, ασφάλεια, ασφαλίτες, δεν ξέρω εγώ, το κράτος, έτσι, και του δίνει άλλη με κατραπακιά, με το που πάει να σηκώσει το κεφάλι, πάει και τελείως. Αυτό το βλέπουμε στις διαδηλώσεις, το βλέπουμε με ποιο τρόπο πλέον αρχίζουν να χτυπάνε τη διαδήλωση, να χτυπάνε την αντίθετη άποψη. Δεν τη χτυπάνε απλά και μόνο έτσι με κάποια χημικά τα οποία τα ρίχνουν, ξέρεις, όταν γίνεται η έξαρση. Εδώ είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι συλλαμβάνουν κόσμο 2 χιλιόμετρα μακριά, 5 χιλιόμετρα μακριά από την διαδήλωση. Αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται γιατί αυτοί τρελαθήκανε και λένε δεν βαριέσαι, ας μαζέψουμε και 200 νεαρούς. Που άλλο έχει ακίνητο, άλλο δεν έχει ακίνητο, δεν έχει σημασία τι έχει, ή ακόμη και μεγαλύτερου, και να του τρέχουμε στη Γαβά να λέμε, ξέρω εγώ. Όχι, εδώ υπάρχει ένα σχέδιο κατά την άποψή μου. Ότι αυτό διέρευσε, το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό διέρευσε αμέσως. Τρέχαμε με τη Σταμπουλή, με την Κατριβάνου, στι Γαβά και στα εδώ και δεξιά και αριστερά, για να βγάλουμε έξω αν ήταν ανήλικο, αν ήταν ο Α, αν ήταν ο Β, αν ήταν νέο, αν συνελήφθη στο Εγάλεο ή στου Ζωγράφου, τότε με τα παιδιά στου Ζωγράφου, στη μοτοπορία. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι εγώ θα χτυπήσω για να γίνει γνωστό ότι εγώ χτυπάω. Το ίδιο έγινε και στη Βίλα Αμαλία, το ίδιο έγινε και παντού, για να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δεν αστειεύομαι. Και κύριε, ναι, μεν εγώ σε φτωχοποιώ, σε κάνω φτωχό, αλλά έτσι και πεις γιατί σε κάνω φτωχό, θα φας τη χρονιά σου. Είναι, αυτό είναι το μοτίβο, αυτός είναι ο κανόνας. Άρα, αυτό το γνωρίζουμε, αλλά τι άλλο έχουμε κάνει? Έχουμε κανονικοποιήσει, όπως είπε και η Σοφία, όπως λένε και άλλοι, έχουμε σαν άποψη πια εμείς οι ίδιοι που περπατάμε στους δρόμους, έχουμε κανονικοποιήσει ότι αυτός είναι ο κανόνας. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μα δεν κατάλαβα πώς πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο και το έχουμε στενιστεί, το έχουμε καταπιεί ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται να υπάρχουν αμυγδαλέζες, έτσι πρέπει να γίνεται στα αστυνομικά τμήματα να είναι γεμάτα και να είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι στο Γέρακα. Είχαμε πάει με τον Μαυρόπουλο. 6 μήνες. 10 μέτρα κάτω από τη γη. Έτσι, σε ένα κρατητήριο, όπου χωράει 3 άτομα και ήταν 7. Δεν είχε ανοίξει ποτέ στην τελένια πόρτα. Και μας είπε, στα γαλλικά, γιατί δεν μιλούσε ούτε ελληνικά ούτε τίποτα, ότι έχω 6 μήνες να δω ήλιο, και αυτό, και αυτό δεν συμβαίνει εκεί. Είναι 760 άνθρωποι σε κρατητήρια αυτή τη στιγμή, ίσως και παραπάνω από 760, για τα κρατητήρια λέω, των τμήματων. Πέρα και έξω ότι γίνεται φυλακές. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν ήλιο. Πηγαίνεις και το λες στον αστυνομικό εκεί, στο διευθυντή του τμήματος, και λένε: μα κύριε βουλευτά, τι να τον κάνω, λέει. Α, δεν μου τον έχουν δώσει, πού να τον βγάλω, δεν έχω χώρο να προαυλιστεί. Και επειδή δεν έχει χώρο να προαυλιστεί, αυτός είναι 6 μήνες χωρίς να δει ήλιο, ιδρυματισμένος, κατάκητος εκεί πέρα και περιμένει 30 χρόνων άνθρωπος, 40 χρόνων άνθρωπος, άνθρωπος με παιδιά σε κάποιο μέρος του κόσμου. Έτσι και με γυναίκα η οποία δεν έρχεται να τον δει γιατί είναι μακριά, οι φίλοι του δεν έρχονται γιατί φοβούνται και αυτοί ότι θα τους συλλάβουν γιατί και αυτοί δεν έχουν χαρτιά. Και μιλάμε για μια κατάσταση, ας πούμε, η οποία φεύγει. Δηλαδή, εάν αυτό που συμβαίνει τώρα, που μας το έχουν φέρει σιγά σιγά και το έχουμε θεωρήσει πάρα πολύ λογικό. Πολύ λογικό αυτό που συμβαίνει. Αλλά αυτό το πράγμα συνέβαινε 25 χρόνια πριν. 25 χρόνια πριν, σας λέω εγώ, που έζησα και 25 χρόνια πριν, και 35 χρόνια πριν, και 10 χρόνια πριν. Εάν
Μας τα έλεγαν αυτά τα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Θα νομίζαμε ότι ζούμε πλέον, όχι Orwell, όχι δεν ξέρω εγώ τι, ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο φαντασίας, και όμως αυτό το κόσμο το φανταστικό, εμείς τον έχουμε ενστερνιστεί, θεωρούμε ότι είναι λογικός και ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Και αυτή την αστυνομία θα πρέπει να έχουμε. Τώρα, τι αστυνομικοί υπάρχουν, νομίζω ότι αναλύσαμε τώρα τα ψυχολογικά των αστυνομικών και το πού προέρχονται και γιατί προέρχονται και τι γίνεται. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σωστά. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ξέρει κάποιο γεννιέται, ας πούμε, μπάτσος ή γεννιέται αστυνομικός και αρχίζει, ξέρω, να πυροβολάει, νομίζω ότι είναι ο Τζον Γουέιν. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ έχω δύο γνωστούς αστυνομικούς. Ο ένας ήταν επιχειρησιακός, έχει κάνει σε διάφορα, σε τμήματα, σε αυτά κτλ. Ο οποίος είναι φυσιολογικός. Έχω και έναν άλλον γνωστό, ο οποίος όταν δει αίμα στον δρόμο, λιποθυμάει. Λιποθυμάει αστυνομικός, ο οποίος μου λέει, όχι, όχι από τον κύριο Δημήτρη, μου λέει από εδώ, γιατί αυτός έχει πέσει κάτω, τροχαίο ατύχημα, και μπορώ, άμα το δω, θα λιποθυμήσω. Αυτός είναι αστυνομικός του μεταξύ. Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι και μέσα στα τμήματα και μέσα στην αστυνομία, όπως υπήρχε αυτό το παιδί, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι η αστυνομία από μόνη της στο σώμα είναι το πιο φοβισμένο σώμα εργαζομένο που έχω συναντήσει ποτέ μου. Δηλαδή, όχι, δεν φοβούνται τον κόσμο. Φοβούνται τους εαυτούς τους. Φοβούνται τους ανωτέρους τους. Φοβούνται τους από πάνω. Δηλαδή, δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξη στον αμέσως ανώτερο. Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα, το οποίο δεν είναι σύστημα πειθαρχίας, γιατί έχει πειθαρχία, στρατό έχει πειθαρχία, το τάδε κράτος έχει πειθαρχία, στην τράπεζα που ήμουν εγώ υπήρχε ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, αυτά υπήρχε ένα είδος πειθαρχίας, αλλά εδώ δεν είναι αυτό, είναι μια φοβία. Ένας φόβος, είναι ένα φοβισμένο σώμα που αυτή η φοβία και αυτός ο εξευτελισμός που νιώθει αυτός. Με το να φοβάται τόσο πολύ, ενώ είναι μάτσο, που στα έξω είναι άλλο πράγμα, έτσι. Μέσα φοβάται. Τρέμει σαν το ψάρι. Μην του πει ο άλλος έτσι, μην του κάνουν παρατήρηση, γιατί θα του κόψουν το μισθό, γιατί θα τον πάνε έτσι, γιατί θα τον κάνουν μετάθεση. Γιατί. Και από την άλλη μεριά είναι το πώς κρίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν ήξερα από αστυνομία. Τώρα τελευταία έχω μάθει και όταν μου είπε ο Τσίπρας να αναλάβω αυτό το κομμάτι, εγώ του είπα ότι δεν έχω καμία επαφή. Από 15 χρονών το μόνο που έχω επαφή που έχω με την αστυνομία, ότι από 15 χρονών τρώω ξύλο από την αστυνομία. Αυτή ήταν η μόνη επαφή που είχα. Οπότε μου λέει, όχι, μου λέει να αναλάβει, θα δει, μου λέει, γιατί θα δει και τι γίνεται κτλ. Πάντως αυτό που έχω δει να γίνεται είναι ότι φοβούνται, ότι όλοι προάγονται, όλοι. Απαξάπαντε. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και κάποιοι οι οποίοι να είναι. Μόνο με τον μπιλετάκι που έχουν πάρει από κάποιον και τρέχουν και λένε, να, εγώ είμαι αυθινού, αυτό και τα λοιπά, είμαι έτσι, ή έχω μπάρπα στην κορώνη, ή έχω τον ανώτερο, τον κλαδάρχη, τον αυτό και τα λοιπά, γνωστό φίλο, θείο, μπατζανάκι. Και έτσι γίνονται και οι προαγωγές. Λοιπόν, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν γνώσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι και κάποιοι σε ορισμένα πράγματα μπορούν να αποδώσουν. Χωρίς να σημαίνει ότι αν αφαιθούν ελεύθεροι σε θέματα όπως είναι, ξέρω εγώ, το βαρύ έγκλημα ή κάποια εγκλήματα δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν ή να τα αποκαλύψουν. Μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, έχω την αίσθηση ότι και η κατάστασή τους οικονομική, εάν δεχτούμε ότι ζούνε με τα λεφτά τα οποία γράφουν τα χαρτάκια ότι παίρνουν, εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν να ζήσουν με αυτά τα λεφτά. Άρα πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές για να μπορούν να επιβιώσουν. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι έντιμοι από αυτούς κάνουν άλλες δουλειές, όπως δουλεύουν, ξέρω εγώ, σε πάρκινγκ, ανοίγουν πόρτες κάπου, κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή κάνουν τέτοιες δουλειές. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι κάνουν πιο προσοδοφόρες δουλειές. Τι καταλαβαίνετε, ότι όταν αυτό το πράγμα γίνει ένα τέτοιο πράγμα ανάμεικτο, φαίνεται ότι και το σώμα έχει και τις αποδόσεις του και όλο μαζί βάσταμε ένα σεβαστό, φόβο στο φόβο. Ανεβαίνω με αυτόν τον τρόπο που ανεβαίνω. Από κάτω οι άλλοι στενάζουν, οι μικροί κτλ. Οι οποίοι κοιτάζουν και αυτοί πώς θα βρουν τρόπο να βολευτούν κάπου. Και έχουμε μια κατάσταση η οποία. Α, και βέβαια από εκεί πέρα είναι οι εντολές. Που είπαμε προηγούμενα, τι εντολές παίρνουν, με ποιο τρόπο επιτίθεται, τι κάνουν, τι γίνεται με τα ΜΑΤ. Όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει και που έρχεται από πάνω. Και μια διαδικασία, ένα κόμμα που είναι η Χρυσή Αυγή, η οποία πάρα πολύ εύκολα έχει τη δυνατότητα πλέον, έχει πέρα μέσα να παίξει. Όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν κάτω από αυτό το καθεστώς, ζουν κάτω από αυτή την έλλειψη αυτοεκτίμησης,
Και έρχεται κάποιος που τους λέει: δεν βαριέσαι, μια χαρά είσαι. Και έτσι όπως είσαι, καλός είσαι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εσύ τη δουλειά σου, αυτό που σου έχουν βάλει να κάνεις. Και εμείς είμαστε εδώ για να σε υποστηρίξουμε. Είναι σίγουρο ότι θα πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι που υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, εάν αυτοί που δουλεύουν στην αστυνομία δεν δουν ότι υπάρχει και μια άλλη προοπτική. Δεν δουν ότι σημαίνει ότι υπάρχει και μια άλλη αστυνομία. Δεν δουν ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη αστυνομία, η οποία τι θα είναι? Θα είναι δίπλα στον πολίτη, θα αστυνομεύει τις περιοχές, δεν θα αστυνομοκρατεί, δεν θα βγαίνει έξω απλά και μόνο για να φοβήσει. Αν όλα αυτά τα πράγματα μπορέσουμε να τα κάνουμε και τα κάνουμε γρήγορα, νομίζω ότι θα μπορούμε από εκεί και πέρα, αν όχι όλους τους αστυνομικούς, γιατί και κάποιοι είναι εθισμένοι σε άκρατο βαθμό, αλλά νομίζω ότι και οι νέοι αστυνομικοί, αλλά και κάποιοι από αυτούς θα μπορέσουν να σταθούν δίπλα μας για να φτιάξουμε μια αστυνομία, γιατί αστυνομία θέλουμε. Τώρα κατά ψέματα δεν μπορεί να λειτουργήσεις με κομισάριους, θες και μια αστυνομία να υπάρχει και να επιβάλλει την τάξη. Πώς θα τα βάλουμε σε μια τάξη ούτως ώστε ο κόσμος να νιώσει ασφαλής, να νιώσει ότι μπορεί να υπάρχει μια αστυνομία η οποία να είναι μια αστυνομία για τον κόσμο και όχι μια αστυνομία για να εκφοβίζει τον κόσμο, για να χτυπάει τον κόσμο και να κατατρέχει τους φτωχούς σε μια περίοδο που η κρίση όλο και περισσότερο βαθαίνει και νομίζω ότι όλο και περισσότερο θα φτωχοποιούνται τεράστια στρώματα του πληθυσμού. Η κατάσταση θα μπορεί πράγματι και έχω την αίσθηση ότι έχουμε τη δυνατότητα, υπάρχουν οι άνθρωποι. Εάν υπάρξει και η βούληση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, άμεσα για μια άλλη αστυνομία, νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει.